Υπάρχει ένα θέμα στο Προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 του μήνα, στο οποίο ζητάμε την απομάκρυση των παλαιών οχημάτων του Δήμου, τα οποία φυλάσσονται στο μεσαίο τμήμα του ακινήτου της ΒΙΑΛ. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην απόσυρση των συγκεκριμένων οχημάτων. Αν θυμάμαι, είναι περίπου 20 με 25 παλιά απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου, έτσι ώστε να αδειάσει το μεσαίο κτίριο της ΒΙΑΛ, διότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε μία μελέτη για να δημιουργήσουμε μέσα στο συγκεκριμένο χώρο ένα σύγχρονο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Έχουμε πληροφορηθεί ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα βγει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις. Έχουμε λοιπόν ήδη ξεκινήσει εμείς τη μελέτη ενός τέτοιου κέντρου, το οποίο θα πηγαίνει μέσα το απορριμματοφόρο όπως έρχεται από την αποκομιδή, θα αδειάζει σε ένα συγκεκριμένο χώρο και από εκεί και πέρα με ταινίες και με διάφορα άλλα μηχανήματα θα γίνεται η διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και ανάλογα με την ποιότητα. Στο τέλος αυτής της διαλογής θα υπάρχουν 2 ή 3 πρέσες οι οποίες θα πρεσάρουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και θα είναι έτοιμα για αποστολή στην Αθήνα.